Πριν δώσουμε το λόγο, βρήκα αυτό που σας έλεγα πριν για τον κύριο Γκουτιέρες. Η ακριβής διατύπωση, και θα βοηθήσει και την κουβέντα μας, δηλαδή, γι' αυτό και το λέω. Η κλιματική κατάρρευση άρχισε. Άρχισε, είπε χθες ο κύριος Γκουτιέρες, σχολιάζοντας την έκθεση του Κοπέρνικου, που δείχνει για την μέση παγκόσμια θερμοκρασία ότι έχει σπάσει ρεκόρ των τελευταίων 120.000 ετών. Κύριε, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Να ξεκινήσουμε με αυτό που είπε ο Τάκης μόλις. Μιλάμε για κλιματική κατάρρευση. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, ενώ ότι είναι δεδομένο πλέον ότι μιλάμε για μία... Δηλαδή, ξεκινήσαμε τις κλιματικές μεταβολές το 1992, μάλλον είδαμε... Ότι οι κλιματικές μεταβολές έχουν γίνει, κλιματική αλλαγή το 1992. Τα τελευταία 2-3 χρόνια μιλάμε για κλιματική κρίση. Ήρθε πολύ γρήγορα μάλλον και η κλιματική κατάρρευση. Επομένως, είναι πολύ πιθανό ότι μπορούμε να μιλήσουμε για κλιματική κατάρρευση. Τι πάει να πει αυτό όμως? Πάει να πει ότι δεν εμείς ως ανθρωπότητα δεν κάνουμε τίποτα για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Δηλαδή, δεν αλλάζουμε καθόλου τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα κλιματικά φαινόμενα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι αλήθεια ότι αντί να έχουμε μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, με βάση τέλος πάντων τη συμφωνία του Παρισιού, παλιότερα τη συμφωνία του Κιώτο, έχουμε αύξηση? Έχουμε αύξηση. Είναι δεδομένο ότι έχουμε αύξηση. Ζούμε καλό για μας από τη μία, αλλά φαίνεται ότι δεν αποδίδει. Ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η μόνη οντότητα παγκοσμίως η οποία καταφέρνει και μειώνει συστηματικά τις εκπομπές της. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που η Κίνα και η Ινδία και οι ΗΠΑ της Αμερικής δεν μειώνουν δραστικά τις εκπομπές τους, οι εκπομπές αυξάνονται. Τον Απρίλιο που μας πέρασε, σπάσαμε 2 ημερήσια παγκόσμια ρεκόρ εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως. Επομένως, όντως αυξάνονται. Άρα, σίγουρα η Συμφωνία των Παρισίων αυτή τη στιγμή δεν πετυχαίνει τον στόχο της. Μάλλον, κάνω λάθος ότι η μείωση στην Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι της τάξης του 37% με στόχο το 50% το 30%, που είναι εντυπωσιακό όταν αλλού αυξάνεται, κυρίως στην Ανατολική Ασία. Ο στόχος είναι η πλήρης μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2100, στην ουσία. Δηλαδή, και το 2050 ως μέσος στόχος. Ναι, στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί αυτό με διάφορα μέτρα. Παρ' όλα αυτά, και πάλι το ότι στην Ευρώπη το κάνουμε δεν σημαίνει ότι αυτό βοηθάει τον υπόλοιπο κόσμο και δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν τα κλιματικά δεδομένα από τη στιγμή που δεν αλλάζει και η γενικότερη εικόνα. Να σας πω, ορισμένα είναι προφανή. Τα περιγράφαμε σήμερα, οι πλημμύρες, τα περιγράφαμε πριν από 10 μέρες, οι πυρκαγιές. Ας τα αφήσουμε στην άκρη, έχουν πολύ συζητηθεί. Υπάρχουν άλλα που δεν είναι προφανή, και το λέω με την ιδιότητα του ανθρώπου που ερευνά την κλιματική διπλωματία. Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν. Δηλαδή θα έχουμε επισιτιστική κρίση. Πώς, αν σκεφτείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το κλίμα, αν καίγονται περιοχές οι οποίες ήταν έφορες, αν πνίγονται από τις καταιγίδες περιοχές που ήταν έφορες και δεν μπορούν να παράξουν τρόφιμα, δεν θα αρχίσουμε να έχουμε και ελλείψεις στα τρόφιμα. Πέρα από φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Αλλά και στην Ινδία και στην Κίνα προβλέπεται ότι θα μειωθεί η παραγωγή ρυζιού τα επόμενα χρόνια, λόγω των κλιματικών μεταβολών στις περιοχές εκείνες. Εν τω μεταξύ, κύριε Δικέ, φαντάζομαι με την κοινή λογική το σκέφτομαι αυτό, ότι αν υπάρξουν αυτά τα προβλήματα, πολλοί πληθυσμοί θα θέλουν να μετακινηθούν. Που και αυτό θα δημιουργήσει πολύ σοβαρές ανακατατάξεις στις κοινωνίες μας, έτσι δεν είναι? Αφρική κυρίως. Φυσικά. Δεν είναι μόνο Αφρική. Σκεφτείτε, θα μπορούσατε να ζήσετε σε μια Αθήνα που η μέση θερμοκρασία το καλοκαίρι είναι 45 βαθμοί Κελσίου. Δεν είναι μόνο η Αφρική. Θα μπορούσε να γίνει και στην γειτονιά, στην κανονική, στη δική μας γειτονιά εδώ απ' έξω. Ενώ ότι δεν είναι. Δεν πρέπει να δούμε τι θα γίνει μόνο μακριά από εμάς, που θα γίνουν όλα αυτά που συζητάμε. Φυσικά, αν ανεβαίνει η θερμοκρασία, αναγκαστικά κιόλας θα πρέπει οι άνθρωποι να βρουν άλλους τρόπους να ζήσουν. Κύριε Δικέ. Φυσικά, ναι. Βέβαια. Ναι. Ολοκληρώστε την πρότασή σας. Φυσικά, βέβαια, η κλιματική μετανάστευση, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, είναι σε πολύ μικρή κλίμακα, δηλαδή, και γίνεται σε κοντινές περιοχές. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μετακινείται τόσο μακριά. Μην πάτε μακριά τώρα. Εδώ το λάδι θα έχει 14 ευρώ το λίτρο. Και είναι κλιματική κρίση, de facto.
Τι έλεγες? Ναι. Ήθελα σε συνέχεια αυτό που είπες και εσύ μόλις τώρα, ότι μπορεί να βλέπαμε τις μετακινήσεις πληθυσμών λόγω της κλιματικής κρίσης να μην είναι τόσο μεγάλες, αλλά βλέπουμε τα καιρικά φαινόμενα να έχουν αλματώδη επιδείνωση. Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι θα αλλάξουν και τα μεγέθη των πληθυσμών τα οποία θέλουν να μετακινηθούν. Είναι πολύ πιθανό, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό. Τώρα, κύριε Δικέ, να περάσω σε ένα άλλο θέμα. Επειδή ο Γιάννης Λέναρτσιτς έκανε την εξής δήλωση. Καμία χώρα, είπε, δεν θα μπορούσε να αντέξει μόνη της αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Είναι Ευρωπαίος Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν σε επίπεδο εθνικής πολιτικής ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το αλλεπάλληλο των καιρικών φαινομένων που είναι τόσο έντονα? Κοιτάξτε. Ναι, θα ξαναπώ ότι εμένα δεν είναι το αντικείμενό μου η εθνική πολιτική ή η ελληνική πολιτική. Παρ' όλα αυτά, μελετώντας τη διεθνή πολιτική και τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μπορώ να πω ότι θα έπρεπε σαφέστατα να έχουμε πολύ μεγαλύτερη, να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι να προσαρμοστούμε σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Στην Ελλάδα δεν φαίνεται να παίρνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Και νομίζω γιατί μπορούμε. Συμφωνές με το τι έχει γίνει φέτος. Θα μπορούσαμε να πάρουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό ίσως το είπε αυτό ο Επίτροπος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πολύ μεγάλη σειρά πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, τις οποίες προτείνει, τις οποίες καλούνται τα κράτη-μέλη της να τα εφαρμόσουν. Από εκεί και πέρα, προφανώς, έτσι όπως έχει χτιστεί η Ελλάδα ή έτσι όπως έχει δομηθεί ή οτιδήποτε, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Τι δεν έχουμε κάνει, επειδή το αναφέρετε, υπάρχουν οδηγίες και αποφάσεις. Η Ελλάδα που δεν είναι συμβατή με αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα του κλίματος? Σχεδόν στα περισσότερα, δηλαδή δεν υιοθετούμε, δηλαδή το θέμα δεν είναι, μάλλον να το πω καλύτερα, το θέμα δεν είναι η υιοθέτηση των πρακτικών όσο η εφαρμογή τους. Πρέπει δηλαδή να μπούμε σε μια λογική ότι όντως πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, από την άποψη ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε, δεν ξέρω, το να αφήσουμε το σπίτι μας ίσως είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε καινούργια έργα, να έχουμε τρόπους αντιμετώπισης όλων αυτών των προβλημάτων, και βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, πάντα συμβάλλει με τον... Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Είχαμε δύο τρομακτικά γεγονότα, πρωτοφανή γεγονότα στην ιστορία της χώρας και δεν ξέρω και στη Μεσόγειο ενδεχομένως. Εννοώ και τις φωτιές στον Εύρο και τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Νομίζω ότι δεν είναι καμπανάκι, είναι καμπάνα πια. Ναι, είναι καμπάνα. Είναι πολλά χρόνια καμπάνα. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε να έρθει η καταστροφή για να αντιδράσουμε. Εξού και μιλάει και ο Αντώνιο Γκουτιέρες για την κλιματική κατάρρευση. Προσπαθώντας να ορίσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής ως πάρα πολύ σημαντικό για να αντιδράσουν οι κυβερνήσεις. Φανταστείτε ότι αν δεν αντιδρούν οι κυβερνήσεις στον δυτικό κόσμο στον οποίο ζούμε, φανταστείτε τι θα πάθουν άλλες χώρες. Mm. Δηλαδή, δεν θα είναι εύκολο να ζούμε σε έναν κόσμο που κάθε χώρα πηγαίνει προς κατάρρευση. Κύριε Δικέ, επειδή είπατε προηγουμένως ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις περισσότερες από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σημαντικότερη εξ αυτών, η πιο επίγουσα. Ας πούμε, σκέφτομαι να αλλάξει η ποσόστοση στο ενεργειακό μείγμα, να χρησιμοποιούμε περισσότερο ΑΠΕ. Ξέρετε κάτι, αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να σας το απαντήσω, αλλά και ειδικά τη συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί το θέμα δεν είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αλλά τι μπορεί να κάνει γενικά. Είναι αυτό που έλεγα, ότι αν συνεχίζουν να αυξάνονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως, το τι θα κάνει η Ελλάδα ή το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα δεν έχει κάποια σημασία. Γιατί η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να κάνουμε πολύ περισσότερα έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές. Άκουσα τον Παύλο που λέγει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πολλοί νομίζουν ότι είναι η πανάκια. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναφέρονται στο 17% του συνόλου της ενέργειας που είναι το ρεύμα. Mm. Σωστά. Είναι μέρος ποσοστό του 17%. Το υπόλοιπο 83% είναι χαλιβουργία, τσιμεντοβιομηχανία, είναι μεταφορές, καράβια, τα οποία είναι όλα ορεκτά καύσιμα. Mm. Θέλω να πω, είμαστε πολύ μακριά από το να πούμε ότι κάναμε ένα βήμα.
Αλήθεια είναι αυτό. Και δυστυχώς αυτό ακούγεται μόνο απεσιόδοξο, αλλά θα έπρεπε να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο δραστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο και δεν θεωρώ... Γιατί τα καταφέραμε με την τρύπα του όζοντος και με το διοξείδιο του άνθρακα, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχει μια πολύ απλή απάντηση. Βρέθηκαν υλικά να αντικαταστήσουν το φρέον το οποίο δημιουργούσε την τρύπα του όζοντος. Οικονομική επιβάρηση. Ναι, αλλά βρέθηκε η βιομηχανία μπορούσε να αντικαταστήσει το υλικό το οποίο χρησιμοποιούσε. Γιατί για τα ορεικτά καύσιμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Ναι. Βέβαια, πρέπει, διάβαζα κάπου τις προάλλες ότι φέτος η τρύπα του όζοντος είναι ξανά μεγαλύτερη από ποτέ σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Ότι φέτος δηλαδή υπάρχει μια αύξηση της τρύπας του όζοντος σε σχέση με αυτό που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια που πήγαινε προς κλείσιμο. Να κάνω ένα αφελές απλοϊκό ερώτημα, όπως θα το κάνω οποιοδήποτε που δεν είναι ειδικός. Και τι θα γίνει, πού πάμε, δηλαδή θα φρενάρει αυτή η κατάσταση ή θα ζούμε έτσι από εδώ και πέρα? Φοβάμαι ότι πάλι δεν μπορώ να σας δώσω μια θετική εικόνα. Νομίζω ότι θα ζούμε έτσι από εδώ και πέρα και ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίζουμε. Το κακό είναι ότι φαίνεται να το συνηθίζουμε. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο... να έχουμε μεγαλύτερη διάθεση αντιμετώπισης και αντίδρασης αυτού του πράγματος και να μην παραμένουμε... πώς να το πω... αδρανείς απέναντι σε αυτό που μας έρχεται. Πάντως έλεγα νωρίτερα την ιστορία της περιοχής που πνίγεται τώρα. Πνίγεται. Έχουν καλυφθεί τα σπίτια, έχουν καλυφθεί τα πάντα. Το 1994, επί 5 ημέρες, η περιοχή του ευρύτερη περιοχή Παλαμά και τα χωριά τα οποία είναι σήμερα πνίγονται, κατακλείστηκε και μάλιστα οι κάτοικοι από τα χωριά ζητούσαν να μεταφερθούν να πάνε κάπου αλλού. Δεν έγινε. Πέρασαν 16 χρόνια, νομίζω το ξεχάσαν όλοι, και η πολιτεία και οι κάτοικοι. Το 20. Η ίδια περιοχή ξαναπνίγεται με τον ίδιο τρόπο. Πάλι είχαμε αγνοούμενους, πλημμύρισαν τα πάντα. Προφανώς το ξεχάσαμε το 21, το 22 και ήρθε το 23, να το πάλι. Φοβάμαι δηλαδή ότι κουβεντιάζουμε εμείς τώρα, ναι, να κινητοποιηθεί η πολιτεία, οι πολίτες, οι φορείς. Αύριο υπάρχει ο φόβος να το έχουμε ξεχάσει μέχρι την επόμενη καταστροφή. Έτσι είναι και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να. Ενώ προφανώς αυτό βρίσκει και ρίσματα στην ανθρώπινη φύση. Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτόμαστε το κακό και προτιμούμε να σκεφτόμαστε το καλό και να πούμε ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό ή θα το ξεχάσουμε και ότι δεν χρειάζεται. Ναι. Φοβάμαι ότι έτσι λειτουργεί και η πολιτική αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν βοηθάει καθόλου. Θα έπρεπε πρωτίστως η πολιτική με ήττα, να προσπαθεί και η πολιτεία να προσπαθεί συνεχώς να χτυπάει το καμπανάκι και την καμπάνα αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και θα έπρεπε η ίδια η πολιτεία να... Πολύ περισσότερο όταν είναι πεπερασμένα τα μέσα που διαθέτει η πολιτεία να αντιμετωπίσει τέτοιας κλίμακας φυσικής καταστροφές. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Ένας λόγος παραπάνω. Δυστυχώς παρόλα αυτά, αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Ναι, μιλάμε ότι είμαστε μόνο εμείς απροετοίμαστοι, γιατί δεν είναι αλήθεια. Όλοι είναι απροετοίμαστοι. Απλώς τυχαίνει να εκφράζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Βλέπαμε τα νερά στη Φραγκφούρτη να έχουν κατακλείσει το αεροδρόμιο και το τέρμιναλ εσωτερικά να είναι καταράχτης στις σκάλες του μετρό. Αντίστοιχες εικόνες είδαμε στη Μαδρίτη πριν από λίγο καιρό. Ζούμε εμείς αυτά που ζούμε και αυτή την εποχή η κεντρική Ευρώπη, αυτός ο περίφημος εμποδιστής Ωμέγα που μας ταλαιπώρησε τον Ιούλιο με τους καύσονες, έχει εγκατασταθεί τώρα πάνω από το Παρίσι, τη Γερμανία, την ευρύτερη περιοχή και έχει 35 βαθμούς αυτή την ώρα που μιλάμε σε περιοχές όπως το Παρίσι. Τάκη και κύριε Δικέ, αν θέλετε... Σκεφτείτε ότι το Παρίσι δεν είναι φτιαγμένο για να αντέχει ζέστη. Ναι, προφανώς. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Έχει ο Ευθύμης μια είδηση της τελευταίας στιγμής που είναι πολύ σημαντική. Είναι μια έκτακτη είδηση. Υπάρχει νεκρός. Βρέθηκε 49χρονος κτηνοτρόφος από το πετρωτό Δομοκού, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί εν μέσω της κατοικοκυρίας Ντάνιελ. Ο 49χρονος βρέθηκε σε σημείο που είχε καταστεί δύσβατο και απροσπέλαστο, από όσα κατέβασαν οι χήμαροι. Που έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημιά. Ο Δομοκός, η αιχμή ήταν χθες, οπότε είμαστε στα απόνερα του Δομοκού. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι θα δούμε όταν γίνει η απορροή των υδάτων από την περιοχή. Άρα, του 45χρονος, 49χρονος εντοπίστηκε από άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ, καταπλακωμένος από υλικά.
Τάκη, συγγνώμη γιατί διέκοψα την κουβέντα, δεν ξέρω αν ήθελες να ρωτήσεις. Όχι, όχι, παρακαλώ. Κύριε Δικέ, ναι, μας ενημερώνουν κιόλας ότι άρα έχουμε 4 νεκρούς στο σύνολο τέταρτος με βάση νεκρός. Την τελευταία είδηση είναι που δίνεις και τους αγνοούμενους, οι οποίοι ήταν 6 μέχρι πρότινος, θα το παρακολουθήσουμε και αυτό, δεν ξέρω αν έχουν αυξηθεί. Κύριε Δικέ, εγώ πριν σας αποχαιρετήσουμε, ήθελα, επειδή είστε ένας άνθρωπος που ερευνά την κλιματική διπλωματία και βρίσκεται σε κέντρα συζητήσεων πολύ προωθημένα, πώς σκιαγραφείτε το άμεσο μέλλον? Θα δούμε τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο? Θα δούμε τις βροχοπτώσεις να γίνονται όλο και πιο έντονες? Κοιτάξτε, δεν ερευνώ την κλιματική αλλαγή ως φυσικός επιστήμονας. Διεθνείς σχέσεις κάνω και πολιτική επιστήμη. Τι επομένως, ακούτε ενώ από τους ανθρώπους με τους οποίους συζητάτε ως ερευνητής κλιματικής διπλωματίας? Το ναι. Δυστυχώς δεν είναι ακόμη δεδομένο το που πηγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε, έχει αρχίσει να παρατηρείται μία αλλαγή του κλίματος στον Μεσογειακό χώρο, άρα μπορούμε να μιλήσουμε για τον Μεσογειακό χώρο, η οποία οφείλεται στις αλλαγές θερμοκρασίας της θάλασσας στον Ατλαντικό, και η οποία θα οδηγήσει σταδιακά, σταδιακά ήδη σε αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει. Mm-hmm. Επομένως, εάν συνεχίσει αυτή η διαδικασία με το λιώσιμο των πάγων, την αύξηση της θερμοκρασίας και όλα τα σχετικά, είναι πολύ πιθανό να συνεχίζουν αυτά τα φαινόμενα χωρίς, δεν φαίνεται, δηλαδή φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα χωρίς κάποιο αναστρέψιμο γεγονός στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δικέ. Να είστε καλά. Εγώ.